Καλωσορίσατε στο... Πείτε μου εσείς δυο. Ταξί. Ναι. Το κάνω καλύτερα από σένα. Στο προηγούμενο επεισόδιο σας είπα να γράψετε μια μικρή αλήθεια για τον εαυτό σας για να σας κοροϊδέψω. Στην ουσία, να σας κάνω roast. Πριν πάμε στα σχόλια πρέπει να σας πω κάτι. Σας εκτιμώ και ευχαριστώ που γράφετε σχόλια, αλλά σταματήστε να αντιγράφετε το top σχόλιο που βλέπετε. Το top σχόλιο ήταν όταν ήμουν μικρός κάτι, so τα 90% των σχόλιων ήταν όταν ήμουν μικρός κάτι. Δεν ήθελα να μου πεις κάτι που έγινε όταν ήσουν μικρός. Ήθελα να μου πεις κάτι που ισχύει τώρα για τον εαυτό σου. Κατάλαβες! So, εάν έγραψες όταν ήμουν μικρός, δεν είσαι στο επεισόδιο. Πολύ πιθανόν, θα πω μερικά στο τέλος. Λοιπόν, ας δούμε τα χάλια σας. Είμαι έτοιμος. Είμαι άχρηστος στον μπάσκετ ενώ πάω 6 χρόνια. Δεν πειράζει φίλε μου, τουλάχιστον κάνεις και YouTube βίντεο και είσαι καλός εκεί. Όπα άγκυρο, παίρνεις 30 με 60 προβολές. Πρέπει να χορτάσεις το γεγονός ότι σε ό,τι κάνεις είσαι άχρηστος. Μια μικρή αλήθεια για τον εαυτό μου είναι ότι έχω δει ένα επεισόδιο του Big Brother. Δεν πειράζει, καλό είναι. Χρειαζόμαστε άτομα σαν εσένα για απόδειξη ότι η ανθρωπότητα πάει κατά διαόλου. Κολλάω στην ομιλία. Λογικά πάλι μιλάς καλύτερα από τη σημερινή νεολαία. Πατάω like στον εαυτό μου. Και όταν δεν έχεις φίλους, ανοίγω το air condition και μετά σκεπάζομαι. Νομίζω πως δεν είμαι ο μόνος. Wow! Μα κάνεις κάτι τόσο τολμηρό! Βλέπω στη ζωή σου πας μέχρι τα όρια! Πρέπει να είναι πολύ συναρπαστική η ζωή σου! που μου αρέσουν οι Έλληνες ράπερ. Είμαι 27. Εγώ θέλω να συγκεντρωθώ πιο πολύ στο γεγονός ότι είσαι 27 και δεν ξέρεις πως να γράψεις Έλληνες. Ένα roast για το εκπαιδευτικό σύστημα. Είμαι από τα άτομα που φοράνε τη μάσκα μέχρι το στόμα και δεν καλυπτούν τη μύτη. Cool. Αλλά όταν πεθάνει η γιαγιά σου από τον ιό, θέλω στην κηδεία να φωνάξεις «Εγώ φταίω!» Εντάξει, ένα roast για τον εγωισμό σου. Θέλω ένα αγόρι, αλλά όταν έρχεται σπίτι μου βλέπεις συνέχεια τη μάνα μου. Αφού είμαι πιο ωραία η μάνα σου, εγώ ξέρω. Η αγαπημένη μου σειρά βίντεο στο ελληνικό YouTube είναι το πείτε μου εσείς. Ήου, πόσο loser! Μάθε να βλέπεις πιο ωραία βίντεο ρε. Ένα roast για τον εαυτό μου, η ξαδέρφη μου είχε TikTok και εγώ συνέχιζα να της μιλάω. Βαγγέλη μου, όλοι κάνουμε λάθη. Ελπίζω να διόρθωσες τον εαυτό σου και να την έδιωξες πλέον από τη ζωή σου. Αυτό ήταν πιο πολύ roast προς την ξαδέρφη σου. Ακούω αμερικάνικο hip hop όπως 6ix9ine. Τότε γιατί έχεις playlist στο YouTube που ονομάζεται Olga Music, εννοείς music, με Adele τραγούδια. Παιδιά, να ξέρετε όλοι, η Olga Γιαβανοπούλου είναι ψεύτρα. Βλέπω 5 minute crafts ή τα λεγόμενα life hacks για να μου σπάσουν τα νεύρα. Δεν ξέρω γιατί το κάνω. Λέει αυτή που ανεβάζει βίντεο της Ζήνα στο YouTube της, που είναι πιο ενοχλητική από τα life hacks. Ευχαριστώ πάρα πολύ, έτσι και έτσι. Δεν μου ξεφεύγετε. Είμαι γιατρός, αλλά στον ελεύθερο μου χρόνο παίζω Call of Duty και όταν σκοτώνω άλλους στο παιχνίδι νιώθω τύψεις. Νιώθεις τύψεις γιατί σκοτώνεις ψεύτικα ψηφιακά άτομα. Θα έπρεπε να νιώθεις τύψεις που δεν σκοτώνεις και τα άτομα που έρχονται να σε δουν. F*** everybody! Με αγχώνει λίγο το γεγονός ότι είσαι γιατρός και το όνομα σου είναι Dark Devil. Είσαι από αυτούς τους γιατρούς που σημειώνει ότι κάποιος πέθανε από τον κορονοϊό ενώ δεν πέθανε από τον κορονοϊό επειδή έτσι του είπε η κυβέρνηση. Είμαι γυναίκα και καμιά φορά μου αρέσει να με χαστουκίζουν στο πρόσωπο. Όταν δεν φτιάχνεις καλά το σάντουιτς, αυτό αξίζεις. Είμαι 27 χρονών, έχω social media, αλλά φέτος έμαθα για το Twitter. Αφού είσαι Έλληνας, ζεις στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα όλα είναι 10 χρόνια πίσω. Σε 10 χρόνια, όταν πλέον δεν υπάρχει το Twitter, θα ψάχνετε το Twitter. By the way, κάντε με ads στο Twitter.
Είμαι πολύ μαλάκας και έγκυ. Η μικρή μου αλήθεια είναι ότι μισώ το σχολείο. Wow! Μα υπάρχουν τέτοια άτομα! Τι σπάνιο πλάσμα τη γη είσαι εσύ! Μάλλον νομίζεις ότι και τα gameplay σου είναι πολύ ξεχωριστά. Ακόμα νομίζω ότι θα μπω στο πείτε μου εσείς, αφού είσαι βλάκας. Δεν ξέρω, αλλά μερικές φορές μ' αρέσει να πηγαίνω στον κήπο μου να θάβομαι σε χώμα και να κάνω πως είμαι καρότο. Ένα χειροκρότημα για τον Πέτρο Σαπ 21 που νομίζει ότι είναι πάρα πολύ αστείος. Φίλε μου, ελπίζω να πετύχεις στη ζωή σου, γιατί δεν νομίζω να τρέχει κάτι άλλο στη ζωή σου εκτός από το υπέροχο σου χιούμορ. Όπα, ούτε αυτό δεν το έχεις. Όταν μου έλεγαν στο δημοτικό αν τραβάω μ***α, έλεγα ναι και ας μην ήξερα τι ήταν. Να σου παραδεχτώ κάτι, φίλε μου. Όταν ήμουν μικρός και ανακάλυψα την μ***α, νόμισα ότι ήμουν ο πρώτος στον κόσμο. Κάνω cosplay. Μόνη μου, γίνομαι ρεζίλη. Πενί, σε πειράζει λίγο να δούμε ένα βίντεο που ανέβασες? Δεν νομίζω να σε πειράζει. Before we start, I want to shout my best friend. Όντως γίνεσαι ρεζίλη. Yeah. Είμαι ένα άτομο που μιλάει πάρα πολύ συχνά μόνος του. Δυνατά κιόλας αν δεν είναι κανένας τριγύρω. Φίλε μου, δεν θα σε κάνω roast, θα κάνω το αντίθετο. Λένε ότι τα άτομα που μιλάνε δυνατά στον εαυτό τους είναι ιδιοφυΐες. Γιατί σου το λέω αυτό? Γιατί κάνω το ίδιο. Πάμε λίγο τώρα στο όταν ήμουν μικρός σχολιά που γράψατε σχεδόν όλοι. Είχα φτύσει στον καφέ της μάνας μου επειδή με είχε νευριάσει. Τουλάχιστον δεν είσαι όπως τον Χάξαρ που κατούρισε στο τσάι της μάνας του. Ένα roast από τον Χάξαρ στη μάνα του. Όταν ήμουν μικρός στον παιδικό σταθμό, με σήκωσε η κυρία στον πίνακα και εγώ πήγα να κλάσω αθόρυβα και τελικά χέστηκα επάνω μου. 327 likes. Μου αρέσει που υποτίθεται το κακό είναι ότι χέστηκες πάνω σου. Που ναι, είναι κακό. Αλλά το γεγονός ότι πήγες να κλάσεις αθόρυβα ενώ σε κρατούσε, αυτό δεν είναι χειρότερο? Χέστηκες κατά λάθος. Εσύ ήθελες να κλάσεις την αγκαλιά της. Μικρός νόμιζα ότι έπρεπε να έχω μεγαλύτερη τηλεόραση για να δω ολόκληρο το σώμα των χαρακτήρων. Λογικά εσύ άκουες μουσική και προσπαθούσες να μπεις στο μεγάφωνο για να βρεις τους καλλιτέχνες. Όταν ήμουν μικρός έκανα πως κοιμόμουν για να δω αν θα κουνηθούν τα παιχνίδια μου. Φίλε μου, που το είδα αυτό πήγα να σε κοροϊδέψω, αλλά νομίζω έκανα το ίδιο. Τι μου θύμισες τώρα? Oh my lord! Όταν ήμουν μικρός έβλεπα φωτογραφίες του παππού και της γιαγιάς μου και νόμιζα πως δεν υπήρχαν χρώματα παλιά. 258 likes. Δηλαδή πολλοί το έκαναν αυτό. The f**k is wrong with you? Εσύ λογικά βλέπεις και φωτογραφίες μοντέλων online και νομίζεις ότι δεν είναι photoshopped. Βλέπεις Marvel ταινίες και νομίζεις ότι όντως έχουν δυνάμεις. Βλέπεις Έλληνες YouTubers και νομίζεις ότι είμαστε αστείοι. Και το τελευταίο, εσύ έχεις κάποια αλήθεια, Τούτσε, να μας πεις για να σε κοροϊδέψουμε? Ναι. Συνεχίζω να νομίζω ότι θα γράφετε αστεία σχόλια στα πείτε μου εσείς. Πλάκα κάνω, είστε ωραίοι. Κάποιοι, ελπίζω να μην παρεξήγησες. Και αν παρεξήγησες, είσαι στο λάθος κανάλι και δεν ξέρεις τι είναι ο σαρκασμός και είσαι βλάκας. Λοιπόν, πριν πάμε στο επόμενο επεισόδιο, έχουμε χορηγία! Οι World of Tanks γιορτάζουν την 10η επέτειό τους, όπου έχουν διάφορα events και εκπλήξεις in-game, δηλαδή μέσα στο παιχνίδι. Εάν δεν ξέρεις τι είναι το World of Tanks, είναι online δωρεάν παιχνίδι, όπου διαλέγεις ένα από τα πάρα πολλά tank και προσπαθείς να καταστρέψεις τους άλλους που παίζουν. Και αν το κατεβάσεις μόνο και μόνο από το link που έχω κάτω στην περιγραφή, θα πάρεις δωρεάν μαζί με το δωρεάν παιχνίδι 7 premium μέρες που κανονικά πληρώνεις, 500 gold και ένα premium tank. Έχουν βάλει καινούριους χάρτες, καινούρια tank, έγιναν upgrade τα γραφικά. Εάν ψάχνεις κάτι δωρεάν και γαμάτο να παίξεις, κατεβάστε το World of Tanks, αλλά μόνο από το link που έχω κάτω στην περιγραφή για να πάρετε και όλα τα υπόλοιπα δωρεάν. So, το 2020 πάει τόσο χάλια σαν χρονιά που θέλω να μου πείτε, τι θα μπορούσε να γίνει για να φτιάξουμε το 2020? Δηλαδή γράψε μια καλή είδηση, τόσο καλή που θα ξεχάσουμε όλα τα κακά που έγιναν φέτος. Φαντασία και δημιουργικότητα παρακαλώ. Γράψε το σχόλιο σου πιο κάτω στα YouTube comments και θα διαλέξω τα αγαπημένα μου στο επόμενο επεισόδιο του... Πείτε μου εσείς, σου είπα να μην μίλας!
Τι θες ρε, να μην ξαναμιλήσω? Ναι, να μην ξαναμιλήσεις. Εντάξει ρε, τόσα χρόνια στο κανάλι και ξαφνικά να μην μιλήσω γιατί έτσι θέλεις εσύ. Είναι εσείς που θέλατε να φύγετε από το κανάλι. Τώρα θες να μιλάς? Έχεις κάποιο δίκιο, αλλά δεν θα σταματήσω να μιλάω. Γιατί απλά δεν τους λες ποιος είμαι? Επειδή δεν είμαι έτοιμος. Θέλει ολόκληρο βίντεο σε αυτό το θέμα. Α, έχεις σκοπό να κάνεις ολόκληρο βίντεο για μένα? Να βάλω τα καλά μου? Θα με δείξεις ή μόνο τη φωνή μου πάλι? Συνέχισε να μιλάς. Αν αργήσεις πολύ θα τους το πω εγώ. Παιδιά, είμαι ο